Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο πολύ σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μα: την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Έχω δει ότι αυτά τα δύο είναι τα κλειδιά για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μα και να πετυχαίνουμε του στόχου μα. Στο βίντεο αυτό, θα δούμε πώ να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μα, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση και πώ να ζούμε με περισσότερη δύναμη και θετικότητα. Μία από τι σημερινέ ιδέε είναι κάτι που μπορεί να ξεκινήσει να την εφαρμόζει άμεσα, οπότε δε το βίντεο μέχρι το τέλο. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταπληκτικό το Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Πριν προχωρήσουμε στα πρακτικά βήματα, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ακριβώς η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση είναι η εσωτερική αίσθηση της αξίας μας ως άτομα. Είναι η θεμελιώδης πεποίθηση ότι αξίζουμε αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση από τους άλλους. Όταν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση, νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες, χωρίς να αμφισβητούμε την αξία μας ως άτομα. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, μία αρνητική κριτική για τη δουλειά του, ναι, μπορεί να τον απογοητεύσει, αλλά δεν θα τον κάνει να νιώσει ανεπαρκής ή αποτυχημένος ως άτομο. Από την άλλη, η αυτοπεποίθηση είναι η πίστη στις ικανότητές μας να πετυχαίνουμε συγκεκριμένους στόχους. Είναι αυτό που μας δίνει το θάρρος να δοκιμάσουμε νέα πράγματα και να αντιμετωπίσουμε προκλήσει. Για παράδειγμα, αν έχει αυτοπεποίθηση στη δουλειά σου, θα νιώθει έτοιμο να αναλάβεις ένα νέο project ή να ηγηθεί μια ομάδα. Η αυτοπεποίθηση μα βοηθά να αναλαμβάνουμε αυτοπεποιθηση μας βοηθα να ακόμα και όταν δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Η ικανότητα να αναλαμβάνει δράση είναι από τι πιο σημαντικέ ικανότητε στον χώρο τη αγορά, αλλά όχι μόνο εκεί. Οπότε για να το συνοψίσω, η αυτοεκτίμηση αφορά το πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας, ενώ η αυτοπεποίθηση αφορά το πώς αισθανόμαστε για τις ικανότητές μας. Και τα δύο όμως είναι εξαιρετικά σημαντικά για την προσωπική μας ανάπτυξη και για την επιτυχία. Τώρα που κατανοούμε την αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση, ας δούμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα σημάδια χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Η αναγνώριση αυτών των σημείων είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουμε την ενδυνάμωσή μα, α ξεκινήσουμε με την αυτοεκτίμηση. Ένα από τα πιο κοινά σημάδια χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι η λεγόμενη αρνητική αυτοκριτική. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο επικρίνει συνεχώ τον εαυτό του, εστιάζοντα μόνο στα λάθη του και αγνώντα τα θετικά του σημεία. Για παράδειγμα, μετά από μία αποτυχία, ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να σκέφτεται: Είμαι ανίκανο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστά. Αντί να δει την αποτυχία ω μια ευκαιρία για μάθηση, τη χρησιμοποιεί για να επιβεβαιώσει τη χαμηλή του αξία. Ένα άλλο σημάδι είναι η συνεχή ανάγκη για επιβεβαίωση από του άλλου. Αυτό μπορεί να εκδηλώνεται με το να ζητάμε συνεχώ τη γνώμη των άλλων ή την έγκριση των άλλων, ακόμα και για μικρέ αποφάσει, επειδή δεν εμπιστευόμαστε την κρίση μα. Από την άλλη, τα σημάδια χαμηλή αυτοπεποίθηση συνδέονται περισσότερο με τη δράση και την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι ο φόβο να δοκιμάσουμε νέε δραστηριότητε. Για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να αποφεύγει να συμμετέχει σε μια νέα ομάδα ή να δοκιμάσει κάτι καινούργιο στη δουλειά, επειδή φοβάται την αποτυχία ή την κριτική. Αυτό ο φόβο τον κρατάει πίσω, εμποδίζοντά τον να αναπτυχθεί και να αποκτήσει νέε εμπειρίε. Ένα άλλο σημάδι είναι η αποφυγή ευκαιριών. Κάποιο με χαμηλή αυτοπεποίθηση μπορεί να απορρίψει μία προσφορά προαγωγής ή να αποφύγει να αναλάβει την ηγεσία σε ένα project ή ακόμα και το να ξεκινήσει μία νέα σχέση ακόμα κι αν είναι ικανός επειδή δεν πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αν αυτά τα σημάδια σου φαίνονται οικεία, μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνος. Όλοι έχουμε περάσει από περιόδους χαμηλής αυτοεκτίμησης ή αυτοπεποίθησης. Αλλά το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίσουμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε για να τα ξεπεράσουμε. Στα επόμενα βήματα θα δούμε πώς μπορείς να ενισχύσεις την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή σου και πώς μπορείς να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά στη ζωή σου, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη ζωή σου. Αφού αναγνωρίσαμε λοιπόν τα σημάδια χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, ήρθε η ώρα να δούμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μα. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα είναι να αναγνωρίσουμε τι επιτυχίε μα. Πολλέ φορέ τείνουμε να επικεντρωνόμαστε στα αρνητικά και να ξεχνάμε όλα τα θετικά που έχουμε πετύχει. Είναι σημαντικό να σταματήσουμε και να αναγνωρίσουμε κάθε μικρή και μεγάλη επιτυχία μα. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό, όσο το να ολοκληρώσουμε μια δύσκολη εργασία στη δουλειά μα ή να βοηθήσουμε ένα φίλο σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτέ οι επιτυχίε μα υπενθυμίζουν ότι είμαστε ικανοί και αξίζουμε την αναγνώριση. Ένα πολύ καλό τρόπο για να διατηρήσουμε αυτή την αίσθηση, είναι να κρατάμε ένα ημερολόγιο επιτυχιών. Μπορεί να σημειώνει κάθε μέρα τα πράγματα που έχει καταφέρει, ακόμα και αν σου φαίνονται μικρά. Με τον καιρό, αυτό το ημερολόγιο θα μπορεί να είναι μια πηγή θετική ενέργεια και ενίσχυση τη αυτοεκτίμησή σου. Θα μπορεί λοιπόν να τρέχει σε αυτό όταν νιώθει ότι η αυτοεκτίμησή σου είναι χαμηλή. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα είναι να αντικαταστήσουμε τι αρνητικέ σκέψει με θετικέ και ρεαλιστικέ σκέψει. Όλοι έχουμε αρνητικέ σκέψει. Αλλά το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτέ οι σκέψει γίνονται η κύρια φωνή με στο μυαλό μα. Για παράδειγμα, αν σκέφτεσαι δεν είμαι αρκετά καλό για αυτή τη δουλειά, προσπάθησε να αντικαταστήσει αυτή τη σκέψη με κάτι πιο θετικό και ρεαλιστικό, όπω ίσω δεν τα ξέρω όλα ακόμα, αλλά μαθαίνω και βελτιώνομαι κάθε μέρα. Αμφισβήτησε τι αρνητικέ σου σκέψει, ρωτώντα τον εαυτό σου. Είναι αυτή η σκέψη αλήθεια. Υπάρχουν αποδείξει για το αντίθετο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ξεκινήσει να αλλάζει τον εσωτερικό σου διάλογο και να δημιουργήσει μια πιο θετική και ενδυναμωτική εικόνα για τον εαυτό σου. Αν το δούμε συνολικά, η αυτοεκτίμηση χτίζεται μέσα από μικρέ καθημερινέ πράξεις αναγνώριση των επιτυχιών μα και μέσω τη θετική σκέψη. Μην υποτιμά τη δύναμη όλων αυτών των απλών βημάτων, γιατί εφαρμόζοντα τα καθημερινά, θα αρχίσει να βλέπει σημαντική διαφορά στην εικόνα που έχει για τον εαυτό σου. Αν αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι περισσότερη υποστήριξη για να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή σου, ίσω είναι κατάλληλη στιγμή να επενδύσει σε προσωπικό coaching. Με την καθοδήγηση και την υποστήριξή μου, μπορώ να δουλέψουμε μαζί για να γνωρίσουμε τα δυνατά σου σημεία, να θέσει ρεαλιστικού στόχου και να αναπτύξει τι δεξιότητέ σου. Το προσωπικό coaching σου δίνει τα εργαλεία και τι στρατηγικέ που χρειάζεσαι για να πετύχει το στόχο σου και να δημιουργήσει τη ζωή που ονειρεύεσαι. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα ή να ξεκινήσεις τη δική σου διαδρομή αυτοβελτίωσης, μπε στο GreekCoach.gr κάθετος coaching ή επικοινώνησε μαζί μου για μια δωρεάν αρχική συνεδρία. Για να βλέπεις αυτό το βίντεο, μάλλον ήρθε η ώρα να επενδύσεις στον εαυτό σου και να δεις την αλλαγή που πάντα επιθυμούσες. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετος coaching. GreekCoach.gr κάθετος coaching. Αφού μιλήσαμε για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, Α επικεντρωθούμε τώρα στην αυτοπεποίθηση. Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι τη προσωπική μα ανάπτυξη. Ένα από του καλύτερου τρόπου για να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μα είναι να θέσουμε ρεαλιστικού στόχου. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με μικρού μου στόχου που μπορούμε να πετύχουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, αντί να πει θέλω να γίνω ο καλύτερο στην εταιρεία μου, ξεκινάμε κάτι πιο συγκεκριμένο όπω θέλω να ολοκληρώσω αυτό το project με επιτυχία επιτυχαίνει αυτού του μικρού στόχου, δίνει στον εαυτό σου λόγου για να γιορτάσει. Κάτι που αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου. Μην ξεχνά να αναγνωρίζει και να γιορτάζει κάθε επιτυχία, όσο μικρή και αν φαίνεται, γιατί αυτή η διαδικασία ενδυναμώνει την πίστη σου στι ικανότητέ σου και σε προετοιμάζει για μεγαλύτερε προκλήσει. Εκτό από το να θέτει στόχου, η εξάσκηση στι δεξιότητέ σου είναι επίση εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησή σου. Όσο περισσότερο εξασκήσεις σε κάτι, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα αποκτάς. Η επανάληψη και η διαρκής άσκηση είναι το σημείο κλειδί εδώ. Αν για παράδειγμα θέλεις να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου στις παρουσιάσεις, προετοιμάσου όσο περισσότερο μπορείς και εξασκήσου μπροστά σε φίλους ή σε μέλη της οικογένειάς σου ή απλώς βάλε μία κάμερα απέναντί σου, μίλα στην κάμερα και μετά δες το βίντεο. Κάποια που κάνεις μία παρουσίαση θα λίγο καλύτερο και πιο άνετο για την παρουσίαση που κάνει. Πριν λίγο καιρό, σε ένα νέο project που ξεκίνησα, χρειάστηκε να μιλάω αρκετέ ώρε την ημέρα στα αγγλικά. Ενώ ξέρω καλά αγγλικά, ένιωθα μια έλλειψη αυτοπεποίθηση. Οπότε τι έκανα. Άρχισα να κάνω καθημερινά εξάσκηση. Ένα χρόνο μετά και ακόμα κάνω καθημερινά εξάσκηση, έστω και για 10 λεπτά. Γιατί ξέρω ότι όσο καλύτερο γίνομαι σε αυτό, με το μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα μπορώ να επικοινωνώ και τόσο πιο αποτελεσματικό θα είμαι. Σου πρότεινα να μην διστάσει να αναζητήσει επιπλέον γνώση και να μάθει από του καλύτερου στο πεδίο σου. Όχι μόνο θα σου δώσει νέε δεξιότητε, αλλά και θα ενισχύσει τη σιγουριά σου ότι μπορεί να ταπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση. Με τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων και τη συνεχή εξάσκηση, θα δει την αυτοπεποίθησή σου να αυξάνεται σημαντικά. Να θυμάσαι το εξή. Η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά χτίζεται σταδιακά με τις μικρές καθημερινές μας επιτυχίες και την προσπάθεια που βάζουμε στις δεξιότητές μας. Τέλος, για να ενισχύσεις την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή σου, η αυτοφροντίδα παίζει βασικό ρόλο. Ας δούμε μερικές πρακτικές συμβουλές για να φροντίσεις τον εαυτό σου και να ενισχύσεις τη γενική σου ευημερία. Πρώτα απ' όλα, φρόντισε τη σωματική και ψυχική σου υγεία. Αυτό περιλαμβάνει τη σωστή διατροφή, την τακτική άσκηση, τον απαραίτητο χρόνο για χαλάρωση. Η κοινή διατροφή και η άσκηση δεν είναι μόνο καλές για το σώμα σου, αλλά και την ψυχική σου κατάσταση. Βοηθούν στο να μειώσουν το άγχο και να ενισχύσουν την αίσθηση ευημερία. Επίση, μην παραμελεί την ανάγκη σου για ξεκούραση και χαλάρωση. Είτε πρόκειται για μια καθημερινή βόλτα, για μια ώρα διαβάσματο ή για ένα χαλαρωτικό μπάνιο, δώσε στον εαυτό σου τον χρόνο που χρειάζεται καθημερινά. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποδεχτεί τον εαυτό σου με όλα τα προτερήματα και τι αδυναμίε του. Καθώ δουλεύει για να βελτιώσει τον εαυτό σου, μην ξεχνά να εκτιμά και να αποδέχεσαι το ποιο είσαι τώρα. Κάθε άνθρωπο έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τα σημεία στα οποία σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Η θετική αυτοεικόνα αρχίζει από την αποδοχή του εαυτού σου όπω είσαι. Αντί να εστιάζει λοιπόν μόνο στα αρνητικά, αναγνώρισε τα θετικά χαρακτηριστικά σου και να είσαι περήφανο για όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Ακολουθώντα αυτέ τι ιδέε, μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση που θα σε βοηθήσει να πετύχει του στόχου σου και να ζήσει μια πιο γεμάτη ζωή. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι θεμελιώδη στοιχεία για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Ενισχύοντα την αυτοεκτίμησή μα με την αναγνώριση των επιτυχιών μα. Και την αντικατάσταση των αρνητικών σκέψεων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο θετική εικόνα για τον εαυτό μα. Παράλληλα, η ανάπτυξη τη αυτοπεποίθηση απαιτεί ρεαλιστικού στόχου και συνεχή εξάσκηση για να νιώσουμε πιο σίγουροι για τι ικανότητέ μα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και βρήκε χρήσιμε τι πληροφορίε, θυμίστε να κάνει like και subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα τέτοια βίντεο που θα σε βοηθήσουν στην προσωπική σου ανάπτυξη και ευημερία βάλει σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε για να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή σου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.